Από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 13 Οκτωβρίου θα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πολίτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά δήλωση για τα κοινοφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ. 6.330 θέσεις εργασίας θα ανοίξουν, από τις οποίες οι 2.280 στην περιφέρεια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί μόνο σε μία ειδικότητα, αλλά σε τρεις δήμους. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία στο πρόγραμμα της δεύτερης φάσης, ότι μετράει και η εντοπιότητα, μοριοδοτείται πέραν των άλλων κριτηρίων, όπως είναι το εισόδημα, οι μονογονικές οικογένειες, τα παιδιά, η οικογενειακή κατάσταση, εάν είναι και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Και έχουμε βέβαια και την κατηγορία των ΑΜΕΑ με ποστό πάνω το 50% που μοριοδοτείται, αλλά καινοτομούμε και σε ό,τι αφορά την. Γι' αυτό είναι καλό να προσέξουν πάρα πολύ όσοι κάνουν αιτήσεις. Η πρώτη επιλογή να είναι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας, γιατί θα πρημοδοτηθούν γι' αυτό. Στις 10 Οκτωβρίου ξεκινάει η διαδικασία ηλεκτρονικών δηλώσεων για τα εποχιακά επιδόματα του ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν όσοι αιτήθηκαν για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, διεκδικώντας μία από τις 13.000 επιδετούμενες θέσεις εργασίας, καθώς μέσα στις επόμενες μέρες πρέπει να επικυρώσουν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους. Παλιότερα, όσοι θυμούνται, όσοι παίρναν ταμείο ενεργείας δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το εποχιακό επίδομα, τώρα μπορούν. Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου μπορούν να μπουν οι ενδιαφερόμενοι από 25 έως 29, εφόσον είναι άνεργοι και έχουν το δελτίο ανεργίας, πρέπει να πιστοποιήσουν το βιογραφικό τους, να πάρουν τον κλειδάρισμα, να το πιστοποιήσουν, για να μπορεί ούτως ώστε, ανάλογα με τι ζήτησε ο εργοδότης, να μπορεί η υπηρεσία να στείλει στην αντίστοιχη ειδικότητα τον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο. Η άλλη κατηγορία 18-24 έως 22 Οκτωβρίου. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν και πληροφορίες για τον νέο τρόπο χορήγησης της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα ανεργίας, στην οποία θα δίνεται στον εργοδότη πλέον, και ο εργοδότης θα καλύπτει διαφορά των 360 ευρώ και θα έχει 12 μήνη απασχόληση ο άνεργος.